Και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεία ανέλαψη και κληρώμενος βίωνα Αρχινόμενος εν
τους εξιάλεστε, η Τριάδη λατρεύει τε μονάδι θεότητος. Ο Θεός σωτήρος στη μορφή εν εικόνη, προέστησα σας σπάζεστε σχετικώς το ανθρώπινο, θεολόγε Γρηγόριε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, τον δεσμάτων αφεσιδόρισαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, δεύτε πάντα τα έθνη Θεόπρεπος την Μητέρα του Πάντων Δημιουργού υμνήσου με λέγοντες χαιρεθρών επιρρήμορφε του των όλων δεσπότοντος Ιησού του Παντάραπτος χαιρε μόνη Κυρία του κόσμου Παναφράντε χαιρε το δοχείο της Αγίας Τριάδος, Πατρός Υιού και Πνεύματος των Αμπρών και Ακύρατων, Μαρία Μάη Παρθένε, Θεοτό και Πανήμητε, χαιρε πάσε παιχνί φίλιος τόλιστε, χαιρε πάντων χαρά των υφνούντων. Oh,
δεηθώμεν. Κύριε Ελέησον. Ότι Άγιος ή ο Θεός, ο Θεός ημών και να γης επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα προϊένεσα του Κύριον. Πάσα προϊένεσα του τον Κύριον. Έντεσα το πρωί, πάσα το Κύριον. Υπέρ του καταξία Αθήνα ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα προσκομεν. Είπεν ο Κύριος προς τους αλληληθώντας προς Αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, ομοίης ερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλλαχώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εις ερχόμενος δια της θύρας, ημίν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπροσθεν αυτόν πορεύεται, και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδασι την φωνήν αυτού. Άλλο τρίο δε ουμή ακολουθεί σωσήν, αλλά φεύξονται απ' αυτού, ότι ουκ είδασι των άλλο τρίων την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτοίς ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν την αΐν αελάλη αυτής. Είπενουν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ ημί η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθον πρώε μου, κλέπτε εισί και ληστέ, αλλού κήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Το νόμιμά μου, επιπλέον πλύνομαι από της ονομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ονομία εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πόνιο ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρε ανομία συνελήφθη και ένα αμαρτία συγκίησε με μήτρη μου. Ιδού γάρε λήθινη γάπησα στα άδειλα κατά κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μη. Ραντίς με ισόπο και καταριστήσω με πλυνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συν και φροσύνη να γαλιάσουν τε ωστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμευτε συγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλησε με μου. Απόδοση με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την μεσήν σου. Ό,τι θέλησα στη σιένα το κάνω το καυτώματο ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εντί ευδοκίας της Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστηριόν σου Μόσχους. Δόξα
Χριστός τον εκτινό σου, εξάλληξο το ανώβημα. Ω εσύ, τρεις μακάρ, αγιώτα, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράνου Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Τριών Θεολόγων, Ιωάννου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού, Σημεών του Νέου Θεολόγου και Γρηγορίου του Θεολόγου, που και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε, και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός η συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευηθώ κατέστρωσε ποτέ την φοράνη την απαστρατιάνη υπέρ
πάσα ή και χαριτωμένη και υπερνούτου το ενωθήσα κάθε πως να συναγνιώθει ως άνθρωπος. Εξήθης ανέρημος συγκρίνω Κύριε τον εθνός κυρέμουσα εκκλησία την παρουσία σου. Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξ ανοίξα στο στόμα λόγω Θεού εξηρέξω σοφία κήρυξ φωτός και φρόνημα εν Θεοτή μου μένει κατεσπυράς των πατέρων όντως κυρώσε στα δώματα κατά Παύλων όφης της πίστεως προς.
έλθει του κρίνε πάσα τιμή των όλων δεσπότης και ποιητής προβάτης με σύνταξο δεξής των κατακριτών και εξωτέρου σκότους και πάσης κολάσεως τόσων ακρίων δούλων εξάρπασων άγαντε. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Συγκαρία βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεολόγο γλώτη σου, τα συμπλοκάς των ρητόρων, διαλύσας ένδοξε ορθοδοξίας κοιτώνα, άνωθεν εξυφανθέντα την Εκκλησία, εστόλισας, όν και φορούσας ειν ημίν κράζει, της εις τέκνης, χέρις Πάτερ θεολογίας, ο νους ο ακρότατος. Χέρις Πάτερ θεολογίας, ο νους ο ακρότατος. Εκ της θεολογικής και υψηλής σοφίας σου έμπλησόν μου τον νουν των πτωχών και ταλέπορων όπως ανυμνήσω των βίων σου, Πάτερ, που γαρισχύς ο λόγων προσάξεση, ημίση παράσκης μη λόγων και γνώση, ισχύν και σύνεση, όπως εκ των σόντας απροσφέρωση και εκ του πλούτου των αρετών σου εκείθεν έχω αφορμάς και στεφανώσω την σεπτήν και αγίαν κορυφήν σου, συν της πιστής ανακράζων, χέρις Πάτερ θεολογίας ο νους ο ακρότατος. Χέρις Πάτερ θεολογίας ο νους ο ακρότατος. Τη 25η του αυτού μηνός μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Θεολόγου, Θεού γινός την Ορθοδόξος ουσίαν χριστιανής λεγάτων εκ Γρηγορίου, Ικάδη Γρηγόριος Θεωρήμων έκθανε πέμπτη, τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πουπλίου, τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μάρη, τη αυτή ημέρα η Αγία Μεδούλη συν τη συνοδεία αυτής πυρίτελιούτε, τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δημητρίου του Σκευοφύλακος, τη αυτή μέρα ο Όσιος Απολός εν ειρήνη τελειούτε, ο Άγιος Νεομάρτης Αυξέντιος, ο μαρτυρίζας εν Κωνσταντινούπολη, εν έτη χιλιοστό επτακοσιοστό εικοστό, ξύφη τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Thank you.
Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνουμε. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, η αλία σε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την Τιμία Τέρα των Χερουβίμ και ένοξου Τέρα να συγκρίτως το Σεραφείμ, την Αδία Φθόρος Θεό. Μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού.
σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε νους υπά σε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οράδον τρεις υπόσταθο και τριάδα τελεία εμία τη θεότητη πάσο φεθεολόγε εδίδαξες προσκυνήστε πως υποντώ Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
τον ελληνικός άρχιστος, εμείτε αυτόν ευκαθύριο και κοινάρα. Ο Θεός λόγος ο δεύτερος και μίση, εις Θείας ελάψεως ο της Τριάδος Θεός, υπογραφέσας την Άρητο και Θεία Φύση, υπερφύος διδάσκο Γρηγόριε, και νύχι λαγέστερον επ' απολάβων Θεού, των σετιμών των μνημόνευε και υπερμάχη της Εκκλησίας της συνεκρότησας, σουγαροθόγος επιφάτα, της οικουμένης δίδετα θέρατα, εκδιδάσκον δοξάζει την Τριάδα Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Του Εναγίης Πατρός μου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Θεολόγου. Ο Άγιος Γρηγόριος που ονομάζεται και Θεολόγος είναι ένας από τους τρεις Αγίους τους οποίους η Εκκλησία έδωσε το επίθετο Θεολόγος. Ας πούμε είναι ο δεύτερος στη τάξη. Πρώτος ο Ιωάννης ο Απόστολος και Ευαγγελιστής. Μετά ο Γρηγόριος ο Θεολόγος που έγινε και Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Και τρίτος, ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα πάντα είναι του Θεού και όλοι οι άνθρωποι είναι του Θεού και οι Άγιοι είναι του Θεού και ο Θεός είναι που τα κανονίζει όλα. Εκείνος ξέρει πότε θα έρθει ο κάθε άνθρωπος στον κόσμο, τι θα είναι αυτός ο άνθρωπος, τι θα γίνει και πού θα καταλήξει. Όλα τα γνωρίζει ο Θεός. Αν ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος ήλθε στον κόσμο αυτό την εποχή που ήλθε,
είναι ο Θεός που το θέλησε και το κανόνισε έτσι. Εκείνος κανόνισε ποιοι θα έρθουν τον πρώτο αιώνα, ποιοι θα έρθουν τον δεύτερο. Εκείνος ο Θεός κανόνισε ποιοι θα είναι τον τέταρτο αιώνα, τον χρυσούν αιώνα της Εκκλησίας. Όμως με το να μας έχει ο Θεός στα χέρια Του, με το να τα έχει όλα ο Θεός στα χέρια Του και όλα να τα κατευθύνει, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι απλώς νούμερα. Είναι εικόνες του Θεού και όσο και αν όλα εξαρτώνται από τον Θεό, πάντοτε έχει και ο άνθρωπος στο χέρι Του, ας το πούμε έτσι, μία δύναμη, καθότι έχει ελεύθερη βούληση και ή συμφωνεί με τον Θεό ή δεν συμφωνεί, ή δίνει τον εαυτό του στον Θεό και γίνεται όργανο του Θεού ή όχι. Όλοι οι Άγιοι και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν βρέθηκαν απλώς σε αυτόν τον κόσμο, ούτε απλώς τα άφησαν έτσι στην τύχη να πάνε τα πράγματα, ας κάνει ο Θεός ό,τι καταλαβαίνει, αλλά συνειδητοποίησαν την ύπαρξή τους, συνειδητοποίησαν ότι ο καθένας αποτελεί ξεχωριστό πρόσωπο και ότι έχει μεγάλη ευθύνη ενώπιον του Θεού για την ύπαρξή του, για τη ζωή του, δεδομένου ότι δεν βρέθηκε εδώ στην τύχη. Και περίπου έτσι σκέφτηκε ο κάθε Άγιος, ότι οφείλει να επιστρέψει στον Θεό, να ανταποκριθεί στην αγάπη Του, να τίνει ευήκον ους και να ακούσει τι θέλει ο Θεός, να αφαιθεί στα χέρια του Θεού ώστε να οδηγηθεί από Αυτόν και ο καθένας πέρα από τη φροντίδα για τη σωτηρία του να παίξει ας πούμε και το ρόλο του μέσα στο όλο σχέδιο του Θεού. Εάν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και οι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας δεν είχαν ανταποκριθεί στην κλίση του Θεού και στην αγάπη Του, ο Θεός πάλι θα έκανε το θέλημά Του και το σχέδιό Του, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, από την ανθρώπινη πλευρά θα ήταν διαφορετικά. Εάν δηλαδή ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ανταποκρίθηκε, το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ότι σώθηκε και έγινε Άγιος, αλλά έγινε και πατήρ της Εκκλησίας και οδήγησε τότε πολύ λαό στη σωτηρία, αλλά και γενικότερα οδήγησε την Εκκλησία. Έκτοτε και μέχρι σήμερα συντελεί στο να οδηγείται ο λαός του Θεού εις νομάς σωτηρίους. Αν λάβουμε υπόψη τους βίους των Αγίων και προκειμένου των βίων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, το πρόσωπο του Αγίου, ο οποίος δεν ήταν ένα ανθρωπάκι ας πούμε, σε κάποια γωνιά και απλώς έδωσε τον εαυτό του στις προσευχές, αλλά ήταν γίγας και έδωσε τον εαυτό του στον Θεό, θα παρακινηθούμε πιστεύω να βγούμε λίγο από τις μικρότητές μας και από το πόσο εμείς στενά και μικρόψυχα σκεπτόμαστε και ενεργούμε. Είμαστε απλώς άνθρωποι που βρεθήκαμε σε αυτή την εποχή, που βρεθήκαμε και κοιτάμε να κάνουμε ας πούμε την καριέρα μας, τη ζωή μας, να τακτοποιήσουμε τα οικονομικά μας, τα οικογενειακά μας, τα σχέδιά μας και να σωθούμε κιόλας. Αλλά σαν να μην μας μέλει πολύ, σαν να μην μας νοιάζει τι θέλει ο Θεός και μήπως έχει άλλα σχέδια ο Θεός και μήπως είναι άλλο το θέλημα του Θεού. Όχι απλώς μόνο με την έννοια ότι το θέλημα του Θεού είναι να σωθούμε, αλλά και με την έννοια ότι αν βρεθήκαμε στην εποχή που βρεθήκαμε, αν είμαστε στον τόπο που είμαστε, αν γνωρίζουμε ό,τι γνωρίζουμε, αν έχουμε την καλή διάθεση που έχουμε ή την όποια υγεία κτλ, όλα αυτά ο Θεός μας τα έδωσε και θέλει ο Θεός να μπούμε μέσα στο σχέδιό Του, μέσα στο θέλημά Του. Λάθος μεγάλο όταν οι χριστιανοί είναι βέβαια χριστιανοί, κατά τα άλλα καλοί χριστιανοί, αλλά δεν βγαίνουν από το καβούκι τους, είτε το προσωπικό, το ατομικό, είτε το οικογενειακό, είτε απλώς από το καβούκι της εποχής τους και εκεί μέσα πνίγονται, χάνονται. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Αν λίγο βγούμε από την στενόψυχη αυτή νοοτροπία, από αυτές τις καταστάσεις, και δει ο Θεός ότι καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται και ότι ξεφύγαμε από τα δικά μας κυκλώματα και από το δικό μας εγκλωβισμό και πήραμε την απόφαση να δοθούμε σε Αυτόν, τότε ο Θεός που τόσο πολύ θέλει να μας χρησιμοποιήσει, όχι γιατί μας έχει ανάγκη, αλλά είμαστε άνθρωποι δικοί Του και ανήκουμε σε Αυτόν, πολύ θα μας εμπιστευθεί και θα μας βάλει όντως στο σχέδιό Του και στο θέλημά Του.
και έτσι θα αγιάσει η ψυχή μας και θα αγιάσουν και άλλοι κοντά σε μας και το μήνυμα του Κυρίου θα φτάσει σε όσους θέλουν να το δεχθούν. Η μαρτυρία αυτή θα φτάσει σε όσους θέλουν να τη δεχθούν. Ας ευχηθούμε ο Άγιος να πρεσβεύσει να έλθουμε εις εαυτούς και σε επίγνωση του εαυτού μας κατά αυτόν τον ειδικό τρόπο να σπάσουμε τα δεσμά που μας δένουν και να γίνουμε του Θεού όπως και οι Άγιοι και έτσι να μπορεί ο Θεός να μας δεχθεί, να μας χρησιμοποιήσει, να μας έχει ως όργανά Του για να κάνει ακριβώς αυτό που θέλει και που είναι ανάγκη να κάνει σήμερα και σε μας και στο λαό Του και σε όλο τον κόσμο. Σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου Επισκόπου ημών Ανθίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός ημών Ιωάννου Ιερομονάχου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθωμέν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθωμέν. Υπέρ ευκρασίας αερών, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον.
και σωτηρίας αυτών, Κύριου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρυσθηναί μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Αγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσπίνηση μόνο ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνίαν σου, επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων, επί ίσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα ευώς μου τον Πατώ Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκους ότες ούζον ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαχθάνου πάσα σας ανταποδώσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκους ότες ούζον ημών. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκους ότες ούζον ημών. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Κύριε ελέησον. Εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνηση ο Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εκατάλλων των Αγίων κοινωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν εσω Κύριον, εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς Ιε Θεέ, ο εναγύρης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Σου, ημάς, Ιε Θεέ, ο εναγείς θαυμαστός.
ο Θεός της συγχαρητή. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τα σκηνά ταύτα και συμφώνου ημίν χαρισάμενο προσευχά, ο κεδισή και τρισή συμφωνού είναι επί το ονόματί σου τα αιτήσει παρέχειν επαγγελάμενο, αυτό και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον, οριγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση τη ει αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο πιβερικός αυλός της θεολογίας σου, τα στον ρητό, διασκεδάζω
σου. Μεταμορφώθησε τώρα, Χριστέ ο Θεός, δείξε στις μαθητές σου την δόξα σου, καθώς η δύνατο, λάμψω και η μοίρα σου το αηδίο πράσι. Τριάδος της Αγίας Θεολόγη Θεράποτες, Απόστολε Θεόφρονη Ιωάννη Μακάριε, Γρηγόριε Σοφία Σοφισός και Λε Θεολόγη Σιμπέρο, το φωτί Θεολογίας της Ιεράς, να μπρίνατε τους πράσαντες, δόξα το καταβάσα τη ρήμος, δόξα το εαλήνατη, δόξα το χωρικό τη δήμος, η βικαρή τέλεος. Ο Μήτρα Παρθενική να γυράτσα στο τόκο σου και χείρα του Σημαίων ευλογήσας ως έπρεπε. Προφθάσας και νυν έσωσας ημάς Χριστέ ο Θεός. Αλληρήνεψον εν πολέμης το πολύτευμα και κρατέως ον βασιλείς ους ηγάπησας ο μόνος ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου Φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μη όντος εις το είναι παραγαγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνα συν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατακοσμίσας, ο διδούσε τούντι σοφίαν και σύνεσιν και μη παρολών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν. Ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη, στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένην συ προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγει. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκούσιόντι και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα, και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύυνση πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαριστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης σου και έρχεται, ημίη να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ειν αζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ ημίη ο ποιμήνω καλός, ο ποιμήνω καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ουκών ποιμήν, που ουκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί των λύκων ερχόμενων και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστί, και ου μέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός, και γινώσκω τα αιμά και γινώσκω με υπό των αιμών, καθώς γινώσκει με ο πατήρ
καγόγινόσκο τον πατέρα και την ψυχήν μου τη θυμή υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, αου και στην εκ της αυλής ταυτής, κακίνα με διαγαγήν και της φωνής μου ακούσουσιν. Και γεννήσετε μία πείμνη εις ποιμή. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
ελεήσιν ημών του Κυρίου. Κύριε, τεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ειν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Πράσου Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσου Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσου καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράζω Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράζω. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα. Παράσου Κύριε. Εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς εν εγκίνηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτός σου του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Αγαπήσομεν αλλήλους, ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοσίων και αχωριστών. Τα στήρας εν σοφία προσκομέν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού γενείς, ορατών δε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν,
των Υιών του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπίθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώμιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά του προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν, την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου ανοσχόμεντας καρδίας ευχαριστήσομεν το Κύριο. Αξίων και δίκαιων. Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αΐων, ως αυτός, ον. Σι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σι εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σι και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο. Υπερ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτάτου. Των υπηνίκιων ύμνων, άδοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος Αβάν, πλήρης ουρανός και γη της δόξης σου, ως Lord, you.
εγώ κλωμένων εις αφέσιν αμαρτιών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις αφέσιν αμαρτιών. Και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας. Τα σα εκ των σών, σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Προσφερομένη την λογική ταύτην και ανέμοκνο λατρείαν και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπνουσον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και έπειτα προκείμενα δώρα ταύτα. Και πείσον τον μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένηση την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία. Thank you.
ανίσχυτε Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ανθίμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, ψώον έντιμον οικιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Και δώσει μήνεν εν εις στόματι και μία καρδία, δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις του Άγιον και υπερουράνιον και νερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωποι και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομε. Ευχαριστούμε εσύ Βασιλέφα, όρατε ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, εις πλέουσι σύμπλευσον, εις οδηπορούσι συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέει στο αγιάσι μας, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και όδη ημίν αοράτου συνών, και καταξίωσον την κρετεά σου χειρή μεταδούν ημίν του αχράνου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή του λαού. Πρόσχομεν.
Αγία της Αγίας. Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός αμήν.
πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Ευχαριστήσομεν του Κυρίου. Κύριε, δόξα Σε, Κύριε, δόξα Σε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τη. Κύριε, ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Η Κύριε. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρό Αγιεύω Ιησού.
Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επίσης πεπιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έλθει θυμάστε αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Πανακράνου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων Τριών Θεολόγων Ιωάννου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Σημεών του Νέου Θεολόγου και του Εναγής Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Θεολόγου, που και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς.